Η Κίνα στοχεύει να αποκαλύψει τα μυστικά του ήλιου. Το Πεκίνο έχει αναπτύξει ένα ηλιακό τηλεσκόπιο που θα βοηθήσει στην πρόβλεψη του διαστημικού καιρού. Η Κίνα την Κυριακή εκτόξευσε με επιτυχία έναν δορυφόρο για την παρατήρηση της ηλιακής δραστηριότητας, που θα είναι καθοριστικός για την πρόβλεψη του διαστημικού καιρού, ανακοίνωσε η Aerospace Science and Technology Corporation, CASC. Ο δορυφόρος, ο οποίος ονομάζεται Advanced Space Based Solar Observatory, στάλθηκε στο διάστημα από το κέντρο εκτόξευσης δορυφόρου Jingguan στη βορειοδυτική Κίνα με έναν πύραυλο Long March 2D, είπε η CASC. Σύμφωνα με την China Daily, ο δορυφόρος ASOS είναι το πρώτο πλήρους κλίμακας αποκλειστικό όργανο της Κίνας για τη μελέτη του ήλιου. Ο ανιχνευτής των 259 κιλών θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε υψόμετρο 720 χιλιόμετρων για να μελετήσει πώς το ηλιακό μαγνητικό πεδίο συνδέεται με ηλιακές εκλάμψεις και εκτοξεύσεις μάζας θεμάτων, θεματικής μάζας, που είναι τεράστιες εκρήξεις πλάσματος. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων που απαιτούνται για την καλύτερη πρόβλεψη του διαστημικού καιρού. Τέτοιες πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμες επειδή διάφορα ηλιακά φαινόμενα είναι ικανά να εξοντώσουν τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στη Γη. Ο δορυφόρος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για περισσότερα από 4 χρόνια και είναι εξοπλισμένος με 3 ωφέλιμα φορτία. Επίσης θα συσσωρεύει και θα μεταδίδει πίσω στη Γη περίπου 500 GB δεδομένων τη μέρα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του διαστημικού τηλεσκοπίου είναι ότι δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από την περιστροφή του πλανήτη και τον ημερήσιο κύκλο. Το ASOS είναι ικανό να διερευνά τον ήλιο 24 ώρες την ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, ανέφερε ο κύριος επιστήμονας του δορυφόρου Γκαν Γκουενγκάν. Το μεγαλύτερο ημερήσιο time out του δεν είναι περισσότερο από 18 λεπτά όταν τρέχει για λίγο στη σκιά της γης κάθε μέρα από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. Το ίδιο τηλεσκόπιο ονομάστηκε Κουαφού Ουάν από το όνομα ενός γίγαντα στην κινέζικη μυθολογία που κυνηγούσε τον ήλιο. Η αποστολή ASOS βασίζεται στην επιτυχία του κινέζικου Hydrogen Alpha Solar Explorer, ενός μικρού πειραματικού δορυφόρου που εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και προοριζόταν να μελετήσει τις ηλιακές εκλάμψεις. Αυτός ο Solar παραδόθηκε επίσης στο διάστημα με έναν πύραυλο Long March 2D, φτάνοντας σε ύψος περίπου 517 χιλιόμετρα. Η Κίνα εκτόξευσε την Κυριακή το πρώτο της ολοκληρωμένο ηλιακό αισθητήριο, το Advanced Space Based Solar Observatory, ASOS, σύμφωνα με το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών. Ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε πάνω από έναν πύραυλο φορέα Long March 2D από το κέντρο εκτόξευσης δορυφόρου Jingguan της βορειοδυτικής Κίνας και έχει το πρωί της Κυριακής και έχει εισέλθει στην καθορισμένη τροχιά. Είναι το πρώτο
δορυφορικό τηλεσκόπιο κοντά στη γη που παρακολουθεί ταυτόχρονα ηλιακές εκλάμψεις, εκτοξεύσεις μάζας θέματος και το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Σύμφωνα με τον Γκαν Γουίγκαν, τον κύριο επιστήμονα του δορυφόρου, από το παρατηρητήριο Purple Mountain PMO υπό την Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών CSS. Η αποστολή είναι ένας συνδυασμός πολλών καινοτομιών, όπως η ανάπτυξη του οργάνου ηλιακής παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένο στο δορυφόρο. Ένα διαστημικό παρατηρητήριο που τρέχει σε μια σύγχρονη τροχιά του ήλιου δεν παρεμποδίζεται από τις περιστροφές της γης, ενώ ένα τηλεσκόπιο με βάση τη γη μπορεί να δει τον ήλιο μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας. Το ASOS είναι ικανό να διερευνά τον ήλιο 24 ώρες την ημέρα, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, δήλωσε ο Γκαν. Το μεγαλύτερο ημερήσιο time-out του δεν είναι περισσότερο από 18 λεπτά όταν τρέχει για λίγο στη σκιά της γης, κάθε μέρα από τον Μάιο ως τον Αύγουστο. Ο Solar Probe με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 ετών έχει σχεδιαστεί για να συσσωρεύει και να μεταδίδει πίσω περίπου 500 GB δεδομένων μέσα σε μια μέρα, που ισοδυναμεί με δεκάδες χιλιάδες εικόνες υψηλής ποιότητας. Οι ενσωματωμένοι ανιχνευτές τραβούν φωτογραφίες κάθε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά και κατά τη διάρκεια ηλιακών εκρήξεων μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την ταχύτητα κλίστρου σε ένα μόνο δευτερόλεπτο, ώστε να καταγράφουν τις ηλιακές δραστηριότητες με περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ο συνεργάτης επικεφαλής σχεδιαστής του ASOS, Wang Yu, Σύστημα Εφαρμογής Επιστήμης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σε τροχιά, τρεις επίγειες σταθμοί στις πόλεις Σάνγκια, Κάσκα και Πεκίνο, πολύ μακριά η μία από την άλλη, ο ένας σταθμός από τον άλλο, θα λάβουν δεδομένα από το διάστημα προτού να στείλουν σε πακέτα τα επόμενα 4 χρόνια σε έναν ισχυρό υπολογιστή 2048 πυρήνων τοποθετημένο στο PMO για αποκωδικοποίηση. Μελέτη της ηλιακής φύσης του ASOS. Ο ανιχνευτής που ονομάστηκε Κουαφουάν από έναν αναζητητή του ήλιου στην αρχαία κινέζικη μυθολογία θα λειτουργεί σε τροχιά 720 χιλιόμετρα από τη γη, μόνιμα στραμμένος προς τον ήλιο. Εξοπλισμένος με μια τριάδα οργάνων, ο δορυφόρος των 888 κιλών θα παρέχει πληροφορίες για το μαγνητικό πεδίο του ήλιου, την αιτία των ηλιακών εκλάμψεων και των εκτοξεύσεων στεφανιαίας μάζας. Οι ηλιακές εκλάμψεις και εκτοξεύσεις στεφανιαίας μάζας είναι δύο εκρήξεις υψηλής ενέργειας από την ατμόσφαιρα του ήλιου, ενώ οι εκτινάξεις στεματικής μάζας CME είναι σχετικά ήπιες αποβολές πλάσματος και μαγνητικών πεδίων. Οι ηλιακές εκλάμψεις παράγουν εκρήξεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός φτάνοντας στη γη σε μόλις 8 λεπτά. Τόσο οι ηλιακές εκλάμψεις όσο και οι στεματικές εκρήξεις θεματικής μάζας μπορούν να επηρεάσουν τη γη όταν φτάσουν και αλληλεπιδράσουν με την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Ως εκ τούτου η μελέτη τους μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να προβλέψουν τέτοιες εκρήξεις με δεδομένα από το ASOS, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές παρεμβολές σε συστήματα πλοήγησης ή τις διακοπές του ηλεκτρικού δικτύου, σύμφωνα με το Γκαν. Το ASOS πρόκειται να καλύψει την αιχμή του ηλιακού κύκλου από το 2024 ως το 2025,
ο οποίος κανονικά διαρκεί 11 χρόνια. Η σημερινή εκτόξευση θα μας προσφέρει την καλύτερη περίοδο παραθύρου για τη μελέτη του ύλη, είπε ο κύριος επιστήμονας του δορυφόρου Γκαν Κουινγκάν. Μια ελάχιστη διάρκεια ζωής 4 ετών του ανιχνευτή μπορεί να καλύψει χρόνια αιχμής και μπορούμε να παρατηρήσουμε πολλές εκρήξεις.